Εγώ αποφύτησα το 2013 και πέρασα στα ΤΕΦΑ στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν στο Αρσάκι του Ψυχικού, ως καθηγητή νηπιαγωγείου δημοτικού αρχικά. Εκεί οι εγκαταστάσεις είναι πολύ εκτενείς. Το σχολείο μας φαινόταν σαν ένας παράδεισος. Ξαναλέω, ως μαθήτρια δημοτικού, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα δασάκι με μέσα παιδική χαρά, όπου πηγαίνουμε στα διαλύματα και μας άρεσε πάρα πολύ. Για την πρώτη δημοτικού είχαν για κάθε τάξη ένα μικρό σπιτάκι, ξέρω πώς είναι τώρα. Η κάθε τάξη στην πρώτη δημοτικού ήταν ένα μικρό σπιτάκι και υπήρχε μόνο μια τάξη μέσα. Αυτά ήταν μέσα στο δασάκι. Υπήρχαν γυμναστήρια, υπήρχε η εκκλησία, υπήρχαν από την άποψη των εγκαταστάσεων το σχολείο πάρα πολύ ωραίο. Επίσης το σχολείο είναι παλιό, πιθανόν να έχετε πάει εσείς σε εκδρομές να το έχετε δει. Θα πάτε. Είναι παλιό και αυτό προσδίδει ένα κύρος, μια έρη. Όταν μετακομίσαμε οικογενειακώς από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν υπήρχε εδώ Αρσάκιο. Γυμνάσιο, υπήρχε μόνο η οικογενειακή σχολή. Οπότε αναγκάστηκα να πάω σε άλλο σχολείο. Αλλά όταν ιδρύθηκε πλέον Αρσάκιο Γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη, αισθανόμουν πολύ συνδεδεμένη και ήθελα να εργαστώ εδώ. Λοιπόν, αυτό που θεωρώ ότι το κάνει να ξεχωρίζει είναι το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί. Δηλαδή, επειδή μπορώ να κάνω σύγκριση με άλλα σχολεία, θεωρώ ότι στο δικό μου σχολείο οι καθηγητές όπως και οι διευθύντριες ενδιαφέρονται για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Έχουν επαφή με τους γονείς τους. Ξέρουμε κάθε πρόβλημα που έχει κάποιο παιδί, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι πρόβλημα άγχους, είτε είναι κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, οτιδήποτε μαθησιακό. Και ενδιαφερόμαστε πραγματικά για την κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Και επίσης, όταν βλέπουμε ότι κάποιο παιδί έχει ένα ταλέντο, μια ικανότητα, θα το προωθήσουμε να πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να αναδείξει το ταλέντο. Ενώ υπάρχουν άλλα σχολεία, ιδιωτικά ή δημόσια, τα οποία μπορεί να προσφέρουν αρκετά πράγματα στα παιδιά, αλλά δεν τα προωθούν να κάνουν αυτό που τους ταιριάζει. Και αυτό πιστεύω ότι ξεχωρίζει το δικό μου σχολείο. Το σχολείο που είναι πάνω από το πρώτο δεύτερο λύκειο δεν είναι τόσο καλά γιατί δεν υπάρχει οργάνωση, είναι χαμηλό επίπεδο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν βοηθάει. Οπότε σκέφτηκα να πάω σε ένα ιδιωτικό. Οι γειτονές μας που πήγαν κοντά στο σπίτι μας. Οι γειτονές μας πήγαιναν τα παιδιά του στο σχολείο αυτό, το Φαρσάκι. Μας είπαν καλά λόγια, πήγαμε και θα ρωτήσουμε, μας δείχναν, ήταν καλό το περιβάλλον. Στην Αθήνα, που δεν υπάρχει δηλαδή, να θέλετε να θεωρήσετε σωστό να γίνει και στην οικονομική. Το έγινε για πολλά χρόνια πριν. Δεν ήταν τα σχόλια έτσι όπως είναι τώρα. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι κάποιες δραστηριότητες που είχαν. Εγώ δηλαδή έκανα ως μαθήτρια δημοτικού, καθόμουν το απόγευμα, όπως έχουμε τώρα τους ομίλους, και έκανα πιάτα. Και όποιο παιδί μπορούσε, όποιο παιδί ήθελε, μπορούσε να το κάνει αυτό. Να κάθεται το απόγευμα και να κάνει κάποιο μουσικό όργανο. Τώρα δεν θυμάμαι αν υπήρχαν πολλά μουσικά όργανα. Επίσης, κάποια στιγμή δημιουργήθηκε ένας όμιλος ενόργανης γυμναστικής, όπου επίσης καθόμουν απόγευμα και έκανα. Αλλά αυτά ήταν μεμονωμένες δραστηριότητες, δεν ήταν κάτι οργανωμένο όπως έχουμε τώρα εδώ τους ομίλους. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ένας διαγωνισμός πληροφορικής που είχαμε κάνει με την κυρία Σφυρίδου και τον Νίκο του Μαργαρίτη, που μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε το σχολείο μας εικονικά μέσα από τον υπολογιστή και να καθίσουμε, να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο στο να μετρήσουμε όλες τις διαστάσεις του σχολείου, πιστεύω ήταν και διακριθήκαμε και γι' αυτό και πιστεύω ήταν κάτι το οποίο θα μας μείνει και θα μας βοηθήσει. Δηλαδή, εσείς προτιμάτε να βλέπετε τους μαθητές σας ως
παιδιά σας, σαν να είστε οι μητέρα τους, πάρα πολύ κοντά από την παιδική σχέση. Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνουμε, είτε είναι η Τουρκία, είναι το Ευρωκοινοβούλιο Νέων κτλ. Θα βοηθάω τα παιδιά όπως θα βοηθούσα το δικό μου παιδί, αν ήταν. Αν συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Είδες όπως έβλεπες σαν γονείς σου ή τους φοβόσουν κατά κάποιο τρόπο. Αν όλους σου έδινε σημασμό, δεν χρειάζεται να το πας, θα τους θέλεις. Ναι, δεν φοβόμουν, αλλά είμαι σε πιο μικρή ηλικία. Όταν οριμάζεσαι, καταλαβαίνεις ότι απλά ή σου έδινε ένα σεβασμό ή δεν σου έδινε. Εξαρτάται από τον καθηγητή. Με άλλους τους είχαμε μια πιο κοντινή σχέση, με μια πιο μακρινή. Απλά όλοι τους μου προσέφεραν κάτι και στην ουσία ήταν σαν δεύτερη γονείς μου. Υπάρχει κάποιος καθηγητής ή καθηγήτρια ο οποίος μας ενέπνευσε και θυμόσου να αποτέλεσε πρότυπο για εσάς? Εγώ στο γυμνάσιο πήγα στο Αρσάκλειο του Ψυχικού μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου, έτσι, οπότε θυμάμαι μια καθηγήτρια που την είχαμε στα αρχαία και στα νέα ελληνικά, η οποία μας αγαπούσε πολύ και τη θυμάμαι και λεγόταν κυρία Δανιλάου. Η οποία ήταν κοντά μας, μας αγαπούσε, μας έβαλε τις πρώτες βάσεις στα αρχαία ελληνικά. Με επηρέασε περισσότερο η κυρία Ζουλού, με την οποία μου έδωσε διάφορα κίνητρα για να συνεχίσω και ταιριάζαμε πάρα πολύ στις απόψεις μας. Αλλά γενικότερα μόνο οι καθηγητές είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιον. Και αν έπρεπε αναγκαστικά να πω μερικούς, αυτή θα ήταν η κυρία Ζουρού, ο κύριος Νεπροκοπής και ο κύριος Γκρυμπίζης, που τον έχουμε συνδέσει όλο και κάνουν κάτι πολύ ευχάριστο. Και όσο ήσουν στο Αρσάκι, ήξερες να μην να ασχοληθείς? Είχα κατασταλάξει περίπου στις τάξεις του γυμνασίου. Οπότε στη συνέχεια δεν είχα πρόβλημα στο να σκέφτομαι ποιος θα ήθελα να είναι στο τώρα. Σε βοήθησε καθόλου ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός? Αν και είχα κατασταλάξει περίπου σε τι θα ήθελα να κάνω, με βοήθησε για το ότι ένιωσα πιο σίγουρος και στο να κάνω το επόμενο μου βήμα να πιστεύω και σίγουρα. Ουσιαστικά στην τρίτη ηλικία που κάνεις σχολικό προσανατολισμό. Δηλαδή, ουσιαστικά το κάνεις και από εκεί πέρα δεν σου λέει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να το ψάξει και μόνο. Γιατί αν το ψάξει και μόνο και δεν είναι συνειδητοποιημένο, όσο καλό και να είναι ο σχολικό του προσανατολισμού στο σχολείο, δεν νομίζω ότι θα συμμετείχε ιδιαίτερα. Τι σου χρησιμεύσε καθ' όλη τη διάρκεια που πήγε στο Αρσάκιο, ώστε να πετύχει το στόχο σου? Αρχικά η γνώση που σου παρέχει το σχολείο, τα μαθήματα που κάνει. Γενικά το σχολείο υποτίθεται ότι είναι σαν ένα όπλο για να πετύχει το σκοπό σου, δηλαδή τι πανελίδε. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι το να είναι τι πανελίδε, είναι άλλο θέμα. Από εκεί πέρα, ναι, σου χρησιμεύουν οι Ιταλοί καθηγητέ, ο σωστό τρόπο παράδοση του μαθήματο, γενικότερα ο τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το μάθημα έτσι ώστε να πετύχει τι πανελίδε. Αυτό όσον αφορά τι πανελίδε και το να εισαχθεί σε ένα. Και συνέχισαν οι εξήγησει που σου μετέρωσαν να σε εκφράζουν? Ναι, το ότι προσπαθεί και ανταμείβει το δικό σου, ναι. Το ότι πρέπει να έχει σεβασμό τόσο στην οικογένειά σου όσο και στου καθηγητέ, ναι. Το ότι, ξέρω εγώ, όσον αφορά τη θρησκεία, πρέπει να πιστεύει στο Θεό, ναι, αλλά όχι απαραίτητα. Ποιε άλλε αξίε? Γενικά αυτό το ότι αν προσπαθείς θα δούμε το κόπι σου. Ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους, ας πούμε, ότι τα χρήματα δεν είναι το παν. Αυτά. Αυτό το ζωή. Ναι. Αυτό που έχω κερδίσει είναι η σχέση μου με τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό όμως δεν. Νομίζω ότι το αισθάνονται όλοι οι καθηγητές. Δηλαδή, ότι μέσα από την επαφή με τα παιδιά ανανεώνονται, αισθάνονται συνεχώς πιο ζωντανοί και αισθάνονται ότι δεν μεγαλώνουν στην ηλικία. Έχετε διαδηλήσεις που έχουν κάποια σχέση με αφήτους? Με αφήτους του δικού μας σχολείου? Ναι, πολλές φορές. Έχουμε, μιλάμε στο τηλέφωνο, στο Facebook, έρχονται και μας βλέπουν και με εσάς θα διατηρήσουμε. Ελευθεριότητα να αποκτήσετε.
Ακόμα τους βλέπετε με το ίδιο μάτι όπως τους βλέπετε παλιά. Ακόμα θα τους βοηθήσετε όταν χρειαστούν μια συμβουλή. Αν χρειαστούν, φυσικά. Έχω διατηρήσει σχέση με πάρα πολλά παιδιά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο καλύτερος μου φίλος είναι αυτός που γνώρισα στο Αρισάκιο στην πρώτη δημοτικού. Με καθηγητές, αν και δεν έχει πολύ καιρό κυρίες στο σχολείο, έχω διατηρήσει σχέση με τον κύριο Τζεντικόπουλο, αλλά και γενικά θα ήθελα και θα τον ανέω τα παιδιά να διατηρήσουν σχέση με τους καθηγητές, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί μας, έχουμε προσφέρει πάρα πολλά καθένας και θα ήταν άσχημο να τους χάσουμε. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλεις να αλλάξεις στο σχολείο? Για μένα αυτό το σχολείο έχει τα πάντα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αλλάξει είναι περισσότερες ώρες γυμναστικής, γιατί κάθε χρόνο μειώνονται. Καθώς είναι κάτι που βελτιώνει όχι μόνο τα σωματικά μας χαρακτηριστικά, αλλά και τα ψυχικά μας και τα γνωστικά. Ναι, πολλά. Βασικά, ο τρόπος που προβλήθηκε είναι το μάθημα, ότι απλά προσπαθείς ένα βιβλίο και μετά πηγαίνεις και το δίνεις στάζ. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κυριακή, ισχύει για την Ρώτη, ισχύει για την Δευτέρα, ισχύει για το Δημοτικό. Πολλά πράγματα, δεν υπάρχουν, ας πούμε, μαθήματα για την τέχνη, δεν υπάρχουν μαθήματα σωστά για την ιστορία, σωστά για την ιστορία, πάλι και το προσπαθείς. Θα μπορούσε να υπάρχουν πολλές πηγές και να παίρνει ένα ξέρω, ένα ξεστήριο για το πόσο ξένα. Ναι, το ξέρουμε, αλλά το ξέρουμε μία πηγή. Το ξέρουμε περισσότερο για να ρωτήσει φερική άποψη. Αυτό που θα ήθελα να τους πω είναι να εκμεταλλεύονται κάθε τους δευτερόλεπτους αυτό το σχολείο, γιατί πραγματικά θα τους δοθούν πάρα πολλές ευκαιρίες να μάθουν πολλά πράγματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια, όπως για παράδειγμα διάφορες εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και διάφορα τέτοια σύμβατα. Στους μαθητές, η συμβουλή θα ήταν να εκμεταλλευτούν αυτά που τους δίνει το σχολείο, δηλαδή να μην απλώς πηγαίνουν και έρχονται χωρίς να κερδίσουν όσα τους δίνουν, να συμμετέχουν σε όσες εκδηλώσεις γίνονται και μπορούν να συμμετάσχουν, όπως ας πούμε στη ρητορική. Επίσης, να εκμεταλλευτούν την αγάπη των καθηγητών τους. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος είναι καλός μαθητής, το εύχομαι να είναι όλοι καλοί μαθητές, να εκμεταλλευτούν και όλα τα υπόλοιπα που δίνουν το σχολείο. Γιατί εκεί θα εξελίξουν περισσότερο τα ταλέντα τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνεργασία. Εγώ ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.